Από νωρίς το πρωί κατέφθαναν στα εκλογικά κέντρα οι ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρες, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου του κόμματος. Προς μεγάλη τους έκπληξη όμως πληροφορήθηκαν ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα που θα κινούσε την όλη διαδικασία δεν λειτουργήσε ποτέ. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, και ενώ ο κόσμος παρέμενε έξω από τα εκλογικά κέντρα, ο υπεύθυνος της Εφορευτικής Επιτροπής της ΣΕΡΕΣ δήλωσε πως το πιθανότερο είναι να αποφασιστεί αναβολή, πράγμα που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα. Απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι ψηφοφόροι και τα μέλη αποχώρησαν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το τραγελαφικό γεγονός. Η ενημέρωση που έχουμε πριν γίνει η συνεδρίαση της ΚΕΦΕ, της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είναι ότι αναμένουμε να ανοίξει το σύστημα. Είχε έρθει και ένα μήνυμα στους όλους τους πρόεδρους των εφορευτικών επιτροπών ότι μέχρι τις 8 η ώρα θα ερχόταν το σύστημα. Το 8 έγινε 9. Από εκεί και πέρα επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε, γιατί γίνονται συνεδριάσεις. Σε τηλέφωνα δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον υπεύθυνο, αρμόδιο. Η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι από την τηλεόραση που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε περίπτωση που δεν ανοίξει το σύστημα. Σε περίπτωση που δεν ανοίξει το σύστημα, αυτό συνεδριάζουν στην ΚΕΦΕ, ή θα αναβληθούν οι εκλογές ή θα πάμε σε χειρόγραφες καταστάσεις. Αυτές, ο κύριος Μημαράκης είπε ότι σε περίπτωση που πάμε σε χειρόγραφες, εγώ αποσύρω την αποσύρω. Ενδεχομένως να αποσυρθεί, οπότε λογικά πάμε για αναβολή. Δεν γνωρίζουμε κάτι επίσημο, αναμένουμε οδηγίες από το κόμμα. Είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση και το 2009, όμως εκεί το σύστημα είχε πέσει το μεσημέρι για περίπου 2 ώρες. Ναι. Τώρα έχουμε 3 ώρες που θα πρέπει να πει. 3 ώρες και εκεί είχε ξεκινήσει το σύστημα, είχε ανοίξει το σύστημα, ξεκίνησε η διαδικασία. Εδώ δεν έχει αρχίσει η διαδικασία ακόμα, οπότε δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αναμένουμε και βλέπουμε. Ο κόσμος που έρχεται περιμένει και τους λέτε. Ο κόσμος περιμένει, εντάξει, είναι ακόμα πρωί. Κάποιοι ήρθανε από τις 7 η ώρα εδώ και περίμεναν. Δεν μπορούμε να τους πούμε κάτι άλλο. Τους λέμε ότι είναι online το σύστημα. Έτσι είναι, έτσι πρέπει να γίνει η διαδικασία. Ακολουθεί τη διαδικασία που μας είπαν από τα κεντρικά.